Καλησπέρα σας. Εμείς είμαστε κάτι ιδιαίτερο. Εμείς επομιζόμαστε το χρέος να εκτελούμε την λαϊκή μουσική και την εκκλησιαστική μουσική. Να στελεχώνουμε τα αναλόγια των εκκλησιών μας και να τραγουδάμε στους γάμους, στα βαφτίσια του λαού, στις εκδηλώσεις και στα γλέντια του και σε κάθε χαρά και σε κάθε λύπη του. Το πώς τραγουδούμε και το πώς ψάλουμε θα δείτε ότι δεν έχει να κάνει, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γίνεται στη Δύση και λέγεται δυτική μουσική. Το μεγαλείο της ευρωπαϊκής μουσικής που δημιουργήθηκε, θα λέγαμε, από τον 10ο αιώνα μετά Χριστό και μετά το Γρηγοριανό άσμα που επικράτησε εκεί και θεμελίωσε εκεί τους 8 ήχους της Βυζαντινής μουσικής. Το μαντζόρε και το μινόρε, η πολυφωνία που άρχισε από τον Παλαιστρίνα και ολοκληρώθηκε σε αυτό το ωραίο οικοδόμημα, έγινε με κάποια παρέμβαση στα φυσικά διαστήματα της φυσικής κλίμακας. Δεν θέλω να σας μιλάω εξειδικευμένα, όμως είμαι ανάγκη, είναι ανάγκη εκ των πραγμάτων, κάποια πράγματα να υποθούν με το όνομά τους. Βέβαια, όσοι έχουν, και είναι πολλοί που έχουν λίγες γνώσεις ευρωπαϊκής, οδιακής μουσικής, θα είναι ευκολότερο να καταλάβουν. Εγώ θα είμαι τόσο απλός όμως, έτσι ώστε να καταλάβουμε όλοι μαζί. Είμαι δάσκαλος και συγχωρέστε με αν άρχισα διδακτικά αυτή την παρουσίαση. Όμως πρέπει να το πω. Γνωρίζουμε την κλίμακα της ευρωπαϊκής λοιπόν μουσικής. Ντο, ρε, μη, φα, σο, λα, συν, ντο. Γνωρίζουμε τώρα και την κλίμακα της βυζαντινής μουσικής. Νι, πα, βου, γα, δι και ζωνί. Το άκουσμά τους. Δον, ντο, ρε, μη, φα, σο, λα, σι, ντο, ντο, σι, λα, σο, φα, μη, ρε, ντο. Και αν κάνουμε την βυζαντινή φυσική κλίμακα. Νι, πα, βου, γα, δι και ζωνί, νι, ζω και δι, γα, βου, πανί. Προφανώς φαίνονται τα ίδια. Στην πραγματικότητα δεν είναι. Οι μονάδες αυτές είναι είτε πέντε νότες, λέγεται πεντάχορδο, που επαναλαμβάνεται και προς τα πάνω και προς τα κάτω, δηλαδή νιπαβουγαδί, νιπαβουγαδί, το ίδιο πεντάχορδο, δηλαδή πεντάχορδος κλίμακα, ή τετράχορδο νιπαβουγα, 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 προς τα πάνω, τέσσερα, 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 τέσσερα. Αυτό δημιουργεί αμέσως άλλο άκουσμα, εντελώς διαφορετικό. Η διαχείριση λοιπόν αυτών των διαστημάτων και των υπομονάδων δημιουργεί το εξαιρετικό άκουσμα της βυζαντινής μουσικής. Είναι η μουσική μας, όχι μόνο η βυζαντινή, αλλά και η δημοτική, τροπική. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Τι σημαίνει τροπική μουσική? Τρόπος είναι και στη Δύση το μαντζόρε και το μινόρε. Τι είναι εδώ τροπική μουσική? Σημαίνει ότι διατηρώντας την κλίμακα του Πυθαγόρα τη συγκερασμένη, η οποία περιγράφεται στο έργο του Ευκλήδη κατά το μη κανόνος κτλ. Και σχηματίζονται όλες οι βαθμίδες μόνο με τη χρήση της οχτάδας ή της πεντάδας ή της τετράδας, με σύμφωνα διαστήματα δηλαδή. Βλέπουμε ότι από κάθε βαθμίδα της κλίμακας σχηματίζεται μια διαφορετική σειρά. Αν αρχίσουμε από το νι, λέμε νι, πα, βουγα, 10, 12, 10, 8. Αν αρχίσουμε από το ρε, από το πα δηλαδή, βγαίνει η σειρά 10, 8, 12. Αν αρχίσουμε από το μι, το βου,
8, 12, 12. Και πάει λέγοντας. 8 νότες, λοιπόν, 8 διαφορετικοί τρόποι. 8 διαφορετικοί τρόποι, 8 διαφορετικοί ήχοι. 8 τρόποι στην αρχαία ελληνική μουσική, 8 ήχος της βυζαντινής μουσικής από τον Δαμασκηνά και μετά. Θα προσπαθήσουμε να τραγουδήσουμε κάποια από τους τρόπους αυτούς λίγο για να δούμε πώς αλλάζει το άκουσμα. Νι... Ακούστε τώρα. Δεν θα κάνω παραλλαγή, θα πάω κατευθείαν στο μέλος. Κύριε εκεί κραξαρώσε εις ακούσαν μου, εις ακούσαν μου. Τη φωνή της δεήσεως μου εν το και κραγένε με πρόσε εις ακούσον μου. Το σημαντικό που είπα μέχρι τώρα είναι ότι η κλίμακα που μέχρι σήμερα επικρατεί στις θεωρητικές διαπραγματεύσεις, μάλλον στις διαπραγματεύσεις των θεωρητικών της μουσικής, είναι η Πυθαγόριος. Και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή για ένα απλούστατο τρόπο. Ότι ο προσδιορισμός της είναι πάρα πολύ απλός. Στηρίζεται στους 4 πρώτους ακέραιους αριθμούς, 1, 2, 3, 4, οι δυνάμεις και οι λόγοι των οποίων εξηγούν τα φαινόμενα του αισθητού και μη κόσμου. Και φυσικά και της αρμονίας που είναι στοιχείο της μουσικής. Είναι η πυθαγορική τετρακτής, όπως σαν φιλοσοφική αρχή, που είναι καταχωρημένη παντού και τη γνωρίζουμε όλοι. Τώρα θα σας πω κάτι καινούριο. Πιθανόν να μην το γνωρίζουν πολλοί. Στην οξύριχο της Αιγύπτου βρέθηκε ο πάπυρος της οξυρίχου, στον οποίο είναι καταγεγραμμένος ένα ύμνος της πρώτης χριστιανικής εποχής προς την Αγία Τριάδα. Το σημαντικό ποιο είναι? Ότι είναι γραμμένος με παρασημαντική αρχαιοελληνική. Τα γράμματα δηλαδή της ελληνικής γλώσσης με διάφορους τρόπους που χρησιμοποιούσαν τότε, ορθά, αντεστραμμένα κτλ. Κτλ. Σημείο το οποίο δίνει μια απάντηση ποια είναι η καταγωγή της μουσικής που ψάλλουμε σήμερα. Εδώ, γιατί δεν είναι μόνο το σύστημα το τροπικό μόνο στην Ελλάδα, είναι και στη γύρω γεωγραφική περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της χριστιανικής, σε ό,τι αφορά τη βυζαντινή μουσική, την εκκλησιαστική μουσική, στις εκκλησιαστικές περιοχές. Υπάρχει εξήγηση γιατί επεκράτησε και ότι στηρίζει τα συστήματα αυτά τα τροπικά. Δεν είναι όμως τη στιγμή αυτή να το εξηγήσουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε και τη γραφή αυτή τη μουσική. Η πρώτη ήταν η αλφαβητική. Μέχρι τον 7ο αιώνα, 8ο, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός τότε, συγγραφέας της οκτωήχου, που σας είπαμε προηγουμένως. Τι σημαίνει οκτωήχος, να μην το εξηγήσουμε. Οκτωήχοι λοιπόν, κάθε Κυριακή, ψάλλουμε αναστάσιμα τροπάρια που αναφέρονται στην ταφή και την ανάσταση του Κυρίου, σε διαφορετικό ήχο. Αύριο έχουμε πλάγιο του πρώτου. Όλα τα τροπάρια από το πρωί που θα αρχίσουμε μέχρι και που θα τελειώσουμε, τα περισσότερα θα ψαλούν σε αυτό τον ήχο. Την επόμενη Κυριακή, ο επόμενος. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται η οκτωηχία. Και το 8 δεν είναι τυχαίο που μπήκε, έχει
τρόπο, εξίση με τις 8 εβδομάδες και τα λοιπά του Δημήτρη, και ας μην το πούμε αυτό. Η πρώτη γραφή του Δαμασκήνου είναι η λεγόμενη αγκιστροειδής γραφή. Άγκιστρα, και παρέμεινε μέχρι σήμερα μερικά στοιχεία από αυτά, και η οποία εξελίχθηκε αργότερα στην εποχή του Κουκουζέλους, τον 10ο-11ο αιώνα, στη στρογγύλη γραφή. Ποιο είναι το σημαντικό της γραφής αυτής, της σύνθεσης της γραφής? Έχει στενογραφικό χαρακτήρα. Δηλαδή, ένα σύμβολο, πέρα από την ποσότητα της φωνής, τον χρόνο, γιατί που δεν είχε τότε, ήταν διαφορετικός ο τρόπος που σημάδευαν τον χρόνο, δεν είχε συνθέτης νότα προς νότα, αλλά φόρμουλα προς φόρμουλα. Το ίδιο σύμβολο που θα δείτε στον πίνακα τώρα, τα σύμβολα αυτά, εάν μπει στο φθόγκο δι, εκφράζει άλλη, προσδιορίζει άλλη μουσική γραμμή, την οποία ο μαθητής έπρεπε να μάθει ακούγοντάς την. Μόνο με το αυτή. Σε άλλο φθόγκο είχε άλλη φόρμουλα πάλι, και εκείνη έπρεπε να μάθει. Ήταν λοιπόν δυσνόητη η εκκλησιαστική μουσική, και έπρεπε ο μαθητευόμενος να μείνει και να εργαστεί πολλά χρόνια προκειμένου να την κατακτήσει. Ακολούθησαν πολλές εξελίξεις, πολλές αλλαγές, μέχρι που φτάσαμε στις εξηγήσεις που έκανε ο Πέτρος ο Λαμπαδάριος, και τότε απλούστευσε και λίγο τη γραφή, και στη γραφή που επεκράτησε μετά την μεταρρύθμιση των τριών δασκάλων το 1814, που είναι σταθμός στη μουσική, διότι οι άνθρωποι αυτοί που ορίστηκαν από το Πατριαρχείο ως Επιτροπή Μεταρρύθμισης της Εκκλησιαστικής Μουσικής, κατάφεραν Χουρμούζιος, Γρηγόριος και Χρυσανθός, ευεργέτες του έθνους και της παράδοσης μας, κατάφεραν και όλα τα μαθήματα, όλες τις γραμμές τις μελωδικές, όλες τις δεινές θέσεις όπως έλεγαν, τις μετέγραψαν, γιατί το σύστημα που εφαρμόστηκε από εκεί και πέρα ήταν πάρα πολύ απλό, νότα προς νότα. Εξήγησαν λοιπόν τις θέσεις που έπρεπε να θυμούνται οι μαθητές, και βρήκαν και χρονικά σημεία τα οποία έπρεπε να ορίζουν τον χρόνο, και έτσι εφτάσαμε λίγο παραπλήσια με την ευρωπαϊκή μουσική σε αυτό το σημείο. Βέβαια, σε κάθε τέτοια μεγάλη μεταρρύθμιση δεν ριζώνει εύκολα. Υπήρξαν και οι αντιδράσεις, όμως επεκράτησε, και ευτυχώς μέχρι σήμερα διεσώθησαν όλα αυτά τα αρχαία μαθήματα που ακούτε και ψάλλουμε μαζί σας σήμερα. Η μουσική μας είναι εκκλησιαστική. Ο χώρος της είναι η εκκλησία. Θα λέγαμε και εδώ κακώς βγαίνουμε σήμερα, αλλά έχει άλλο νόημα αυτή η παρουσίαση. Στον χώρο αυτό λοιπόν, στην εκκλησία μέσα, πέρα από τη μουσική, προέχει να τονίσουμε ότι είναι και ο λόγος του οποίου ένδυμα είναι η μουσική, και ο οποίος προέχει και πάει μπροστά, περπατάει μπροστά, τα υψηλά νοήματα. Μα ρώτησαν, γιατί πας κάθε Κυριακή, πώς σηκώνεσαι τις αργίες, τις Κυριακές, και πας στην εκκλησία και δεν πας σε εκδρομή, δεν πας στο ψάρεμα? Δεν το σκέφτομαι και εγώ καλά, ίσως και οι συνάδελφοι. Και όμως, στη δουλειά μου έπρεπε να βάλω ρολόι να σηκωθώ. Την Κυριακή πρωί σηκώνομαι με ευχαρίστηση χωρίς ρολόι. Τι είναι αυτό που γεμίζει την ψυχή μας? Εκεί λοιπόν, πέρα από τη μουσική που γαλινεύει την ψυχή μας, είναι εκεί το κείμενο. Όπου τα διδάγματα, τα θεία λόγια που λέμε, δημιουργούν ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο για μας και για όλον τον κόσμο. Και εμείς εκεί στεκόμαστε, διαβάζοντας αυτά τα λόγια, ψάλλοντας αυτά τα λόγια, και μαζί με τη δική μας εφορία και τη δική μας ελπίδα, ξέρουμε
ότι οδηγείται και ο κόσμος και ο εκκλησιαζόμενος προς την ίδια κατεύθυνση, ούτως ώστε να πούμε το περίφημο «άνω θρόσκο». Το κήρυγμα του Ευαγγελίου συνοψίζεται σε δύο λέξεις. «Αγαπάτε αλλήλους». Και είναι ο Απόστολος της επιστολής του Αποστόλου Παύλου, η επιστολή που έφτασε στους Κορινθίους. Τι λέει περίπου? «Αδελφοί, είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού». Και ο Χριστός μας έδωσε το ρόλο μας. Άλλους τους έκανε Αποστόλους, άλλους τους έκανε προφήτες, άλλους τους έκανε δασκάλους. Σ' άλλους έδωσε χάρη να θεραπεύουν πληγές και ασθένειες. Ο καθένας έχει τη δική του, το δικό του ρόλο. Όλοι όμως, κατά βάση, μέσα τους νιώθουν να φωλιάζει και τη νιώθουν ότι έχουν την αγάπη. Αγάπη. Το τι όμως λέει ο Απόστολος Παύλος για την αγάπη, δεν θα το αναλύσω τώρα εγώ, πέρα από αυτά που σας είπα. Θα μας το ψάλει ο Παναγιώτης ο Μανουσάκης και ίσως καταλάβουμε περισσότερα. Επιλέξαμε να είναι αυτό το τελευταίο μέρος της ομιλίας, της παρουσίασης αυτής. Ας τον ακούσουμε. Η αγάπη μακροθυμή, Χριστέ, Thank you.
και μια ευχή. Η εικόνα που έφτασε στα πέρατα του κόσμου με τα νεκρά σώματα δύο μικρών παιδιών να τα σφιχτεγκαλιάζει η νεκρή μάνα. Ας ευχηθούμε να μην ξαναγυρίσει ποτέ και όλοι μαζί να καταβάλουμε μια προσπάθεια γι' αυτό. Ευχαριστώ.